Είμαστε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, μια κατάσταση που έχει όλο αυτό το σοκ στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε μαζί μας τον υποψήφιο βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παναγιώτη Στεφανό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα συζητούσαμε υπό άλλες συνθήκες, αυτή είναι η πραγματικότητα και θα λέγαμε άλλα, αλλά η πραγματικότητα είναι ανυπέρβλητη. Είναι ένα σοκ που έχει κοπεί το χαμόγελο όλων των πολιτών και κύριε Στέφανε, οργή, θρήνος, οδύνη και πολλά ερωτήματα. Διαχρονικά, εγώ θα πω ερωτήματα, όχι μόνο ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη σημερινή κατάσταση. Καταρχήν, εγώ έχω και ένα άλλο θέμα. Κάποια παιδιά από αυτά και λόγω του συνδικαλισμού τα γνώριζα. Πραγματικά είναι τεράστια η οδύνη, εννοώ από τους εργαζόμενους. Είναι τεράστια η οδύνη, δεν το σηκώνει ανθρώπινους νους. Ένα μεγάλο γιατί. Οι οικογένειες πραγματικά θρηνούν, η οργή είναι πρωτόγνωρη στην Ελλάδα, να μην ξανασυμβεί ποτέ τέτοιο γεγονός, αλλά από εκεί και πέρα, μετά από τις πρώτες ώρες της θλίψης και της οδύνης, πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη κουβέντα, να μην μείνουν κούφια λόγια ότι δεν θα ξανασυμβούν τέτοια πράγματα και θα δημιουργηθούν συνθήκες τέτοιες που να μην συμβούν όχι μόνο στο σιδηρόδρομο, αλλά και σε πολλές άλλες υπηρεσίες, στα τρένα, στα πλοία, στα αεροπλάνα, στα αυτοκίνητα, στους δρόμους και σε όλα αυτά τέτοια περιστατικά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και στις επιχειρήσεις, με τα ατυχήματα που γίνονται, με την ελαστική εργασία και με όλα αυτά που δημιουργούν προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αλλάξει συνολικά η φιλοσοφία στην Ελλάδα, με ποιο τρόπο πρέπει συνολικά οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις του δημόσιου χαρακτήρα να κινούνται. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το ίδιο το πολιτικό σύστημα υπηρέτησε αυτή την κατάσταση. Και δυστυχώς, διαχρονικά, επαναλαμβάνω, δεν στέκω μόνο σήμερα. Και η αδράνεια είναι εκείνη που πληγώνει τον ελληνικό λαό. Πληγώνει τα παιδιά, πληγώνει τις μανάδες, πληγώνει τους πατεράδες, πληγώνει όλους εκείνους που θάβουν τους νεκρούς τους αυτές τις μέρες. Αλήθεια είναι αυτό και πληγώνει και τον ευρύτερο κόσμο και την ευρύτερη κοινωνία, γιατί πραγματικά αυτό το πένθος είναι τόσο ιδιόμορφο που είναι σαν το δικό μας παιδί, του δίπλα, του γείτονα κτλ. Ναι, θα σταθώ σε διαχρονικές ευθύνες, είναι επιμερισμένες, το καταλαβαίνετε και επειδή θέλω να είμαι και ξεκάθαρος ότι οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από ένα μικρό διάστημα της εποχής του Μνημονίου που υπήρχαν διάφορες ιδιομορφίες, κάνανε εγκληματικά λάθη. Οι περιορισμοί, αν πάμε μόνο στο δυστύχισμα που δόθηκαν αυτό το διάστημα και με τον τρόπο που λειτουργούσαν, δημιουργήσαν τεράστια προβλήματα. Νομίζω όμως ότι πρέπει ο επιμερισμός των ευθυνών να ξεκινήσει πραγματικά σήμερα και όχι με τον τρόπο που πάει να κάνει η σημερινή κυβέρνηση και να δοθεί η δυνατότητα να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Γιατί αν σταθούμε. Όμως χρειάζεται και η πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη της συνολικά και συλλογικά, μαζί με τα κόμματα εννοώ πολιτεία, και από την άλλη και η δικαιοσύνη να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Αλήθεια είναι αυτό. Και με βάση αυτό το τραγικό συμβάν, να πω και κάτι άλλο. Επειδή πάρα πολλές φορές έχει κατηγορηθεί ο ρόλος των συνδικαλιστών. Οι συνδικαλιστές ήταν εκείνοι που επέμεναν πάρα πολύ για τα μέτρα ασφαλείας και να πω πάρα πολλές φορές. Και δεν εισακούστηκαν. Και να πω αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς τομείς. Και στην υγεία και στην παιδεία και στις τράπεζες. Έπρεπε κάποιο κομμάτι, δεν είναι τόσο αδικημένο το κομμάτι κατά τη γνώμη μου του συνδικαλισμού, να ακούγεται. Κάθε φορά λοιπόν όταν θέλανε να κρύψουν ευθύνες οι κυβερνήσεις, τα βάζανε με τους κακούς συνδικαλιστές, με τις παράνομες και καταχρηστικές απεργίες. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει η λογική. Κατά την προσωπική μου γνώμη θα το πω και διακινδυνεύω την πρόβλεψη, η λογική της κυβέρνησης δεν είναι σε αυτή τη λογική. Είναι στη λογική κατά τη γνώμη μου της συγκάλυψης ή σε μια άλλη λογική της ελαστικοποίησης των σχέσεων κτλ. Εμείς επιμένουμε ότι σταθερές εργασιακές σχέσεις και άλλο τρόπος φιλοσοφίας θα λύσει το πρόβλημα. Πάμε διαφορετικά λίγο. Θα διαψευστούμε συνολικά. Πάμε να δούμε και τα αμιγώς πολιτικά. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που νομίζω δεν χωράει και πολύ πολιτική αντιπαράθεση και φαντάζομαι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία όλο το επόμενο διάστημα. Γιατί αν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα χάσουμε και την ουσία. Υπάρχουν αρχές και πρέπει οι αρχές αυτές να πράξουν αυτό που πρέπει. Εγώ όμως βλέπω έναν εκλογικό εκτροχιασμό. Προφανώς δεν θα πάμε σε εκλογές στις 9 Απριλίου που ήταν το κυρίαρχο σενάριο. Θα πάμε πιο μετά. Τα σενάρια μιλούν πλέον για 14 με 21 Μαΐου. Δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι. Καλά. Ναι, δεν διαφωνεί κανείς. Όμως ο εκτροχιασμός ήταν από νωρίς. Και είτε έχει να κάνει με το θέμα των ανατιμήσεων που μόλις είδαμε, είτε έχει να κάνει με το θέμα των άλλων κρίσεων που ζήσαμε στο πολιτικό σκηνικό με φόντο και τις παρακολουθήσεις και όλα αυτά που δεν ξέρω τι αποτύπωμα αφήσαν. Η πραγματικότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να βρει ένα αντιπολιτευτικό αφήγημα μέσα από αυτά. Έχει καταφέρει να έχει συγκεκριμένη πρόταση πάνω στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας ή θα πάμε σε μια τυφλή αντιπαράθεση σε όλα τα ζητήματα
και θα μπουν και αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Καταρχήν, έχω την αίσθηση το τελευταίο διάστημα και μέσα σε αυτά τα γεγονότα, αλλά και νωρίτερα, σαν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, επειδή άφησα το προηγούμενο συνδικαλιστικό κομμάτι, έχουμε κουβεντιάσει και αποφάσισα να μπω, να καταθέσω την εμπειρία, τις γνώσεις μου και την προσφορά μου όσο μπορώ σε αυτές τις συνθήκες. Η αίσθηση του κόσμου ότι είναι ότι αυτό εισπράττω τουλάχιστον εγώ, ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση σήμερα πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και με αδυναμίες ενδεχόμενα, ή γιατί δεν έχουν καταλάβει την πρόταση κάποιος κόσμος, ή δεν έχει καταφέρει να την εξειδικεύσει με την ιστορία των μέσων και τις δυνατότητες που έχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει τρία πράγματα. Έχει δώσει τα 6 σημεία για την πρότασή του, έχει ξεκαθαρίσει ότι άμεσα και σε μια πανηγυρική εκδήλωση που θα γινόταν, ήταν προγραμματισμένη να γίνει μαζί με τα ψηφοδέλτια, θα δώσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα κοστολογημένο. Δεν μίλησε ποτέ, κατά τη γνώμη μας, με ζητήματα αλλαγμών ή με προβλήματα. Πάντα επέμεινε σε κάτι στοχευμένο και δείτε. Και στις παρακολουθήσεις είχε θέση, και στα ζητήματα της ακρίβειας είχε θέση, και στα ζητήματα του να υπερφορολογηθεί. Δεν φάνηκε την αποδοχή της κοινωνίας. Η κοινωνία είχε πρώτο ζήτημα, τώρα το ξέρουμε πολύ καλά, την ακρίβεια. Εσείς αναγάγατε ένα άλλο πρώτο ζήτημα εκείνη τη στιγμή. Δεν υποτιμήσαμε, αναγάγαμε ένα ζήτημα, το ζήτημα της δημοκρατίας. Αυτό είναι σαφές, το εξηγήσαμε γιατί το αναγάγαμε. Να. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος. Προφανώς. Αλλά την ίδια ώρα θυμηθείτε ότι από τον Απρίλιο-Μάιο περίπου ζητήσαμε για την υπερφορολόγηση των κερδών που μέχρι σήμερα έχει περάσει ένα εξάμηνο, δεν έχουν έρθει στη Βουλή να δούμε πόσα είναι. Έχουμε μιλήσει και για το ζήτημα της φορολόγησης των καυσίμων, έχουμε μιλήσει και για τον ειδικό φόρο, έχουμε μιλήσει για μια δημόσια ΔΕΗ, έχουμε μιλήσει για μια δημόσια τράπεζα. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί το κυβερνητικό πρόγραμμα μπορεί να το έχετε, αλλά οι πολίτες μπορεί να αξιολογήσουν και την προηγούμενη φορά ΣΥΡΙΖΑ, που ενδεχόμενα με αυτά που ψήφισαν ήταν κάτι άλλο σε σχέση με αυτά που εφαρμόστηκαν. Η προηγούμενη φορά ΣΥΡΙΖΑ το 15-19. Αν πάμε στη συνολική μεταπολιτευτική πορεία, είναι περίπου το 5% του χρόνου. Έγινε σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, έγινε μέσα στα πλαίσια ενός μνημονίου, δημιουργήθηκαν εκείνες οι συνθήκες που από την Ευρώπη δεν τους επιτρέπανε να νομοθετήσουν ούτε καν στο 5%. Θυμίζω χαρακτηριστικά ότι και στην περίπτωση, ας πούμε, της Γεωργίας που θέλανε να μειώσουν τον φόρο από τον κλίμακα φόρο από το 22 στο 9 και ήταν 160 εκατομμύρια, δεν το δίνανε. Και τουλάχιστον όλο αυτό το διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ έσωσε την κοινωνία και στα ζητήματα τότε της ανέχειας και στα ζητήματα των ανασφάλιστων και στα ζητήματα της βοήθειας και έλεγε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν κατά τη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας να γίνουν, ενώ η Νέα Δημοκρατία τότε έλεγε γερούν γερά. Αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κρίσιμη καλή, καλά, έλεγε και όχι σε μέσα μνημόνιο. Τώρα μην πηγαίνουμε σε αυτές τις λογικές. Αν ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, θα δούμε ότι οι συνθήκες που καλέστηκε να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ συγκεκριμένες. Υπήρχε οι πολίτες κρίνουμε τα αποτελέσματα, δεν κρίνουμε τις συνθήκες και το ξέρετε πάρα πολύ. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε μια πρόταση το 15, το Σεπτέμβριο, στον κόσμο και την αποδέχτηκε. Θέλει πολλή κουβέντα για το δημοψήφισμα, για το πώς έγινε και όλες αυτές τις ιστορίες, αλλά η μεγάλη κουβέντα που δεν έχει ποτέ, δεν θέλει να την κουβεντιάσει η Νέα Δημοκρατία, είναι το πραγματικό κόστος, το πραγματικές συνθήκες τις οποίες παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν ανοίξουμε αυτό το κομμάτι, θα χάσουμε το χρόνο να πάμε στο σήμερα. Να πάμε στο σήμερα και στις πραγματικές συνθήκες Μεσσηνίας. Εγώ για να το κάνω και πιο συγκεκριμένα. Ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Στη Μεσσηνία, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ένα το γενικό πρόγραμμα. Στη Μεσσηνία, επιμένουμε στην ανάγκη στήριξης του πρωτογενή τομέα σε διαφορετική βάση, στα ζητήματα της ακρίβειας, στα ζητήματα των λοιπασμάτων και όλα αυτά, στα ζητήματα των υποδομών. Πιστεύουμε ότι υπάρχει τεράστια δυνατότητα. Γιατί εγώ το πρωί έκανα ένα σχόλιο και μιλάω για 8 χαμένα χρόνια. Και επιτρέψτε μου να τη βάλω έτσι αυτή την έκφραση. 8 χαμένα χρόνια. 4 του ΣΥΡΙΖΑ και 4 της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει γίνει μισό μέτρο δρόμου. Δεν έχει φτιαχτεί αεροδρόμιο. Δεν έχει φτιαχτεί φιλιατρινό φράγμα. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Ενώ δίκτυα φιλιατρινού φράγματος. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν μπορούμε οι πολίτες της Μεσσηνίας, γενικά οι πολίτες της Μεσσηνίας, να περιμένουν τι θα κοστολογήσουν τα προγράμματα των κομμάτων. Θέλω να ακούσουν κάτι συγκεκριμένο. Θα γίνει ποτέ εκείνο? Και πώς το σκέπτεστε? Εμείς επιμένουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, για να πάμε πολύ συγκεκριμένα, όπως το δομεί η Νέα Δημοκρατία σήμερα και όπως το δίνει, δημιουργεί τεράστια προβλήματα γιατί δεν έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Και τι εννοώ πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα? Δεν διαχέεται στην κοινωνία. Το δεύτερο στοιχείο που εμείς επιμένουμε είναι μπορεί να υπάρξει αξιοποίηση των υποδομών. Είχαμε ασχοληθεί με την ιστορία του δρόμου, μιας και πάμε στον δρόμο. Από το τέλος της διακυβέρνησης, θυμηθείτε ότι προηγούμενα η Νέα Δημοκρατία λέγει ότι έχει το δρόμο
ο προηγούμενος ο Πρωθυπουργός, εδώ ο πατριώτης μας, δεν έγινε τίποτα και 4 χρόνια δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία. Εμείς επιμένουμε ότι ήταν ώριμες συνθήκες και μπορούσε να έχει γίνει, ειδικά ο δρόμος να έχει ξεκινήσει και τώρα να ολοκληρώνεται, γιατί ήταν πολύ λίγος ο χρόνος και υπήρξαν πολλές παλινοδίες. Πάμε στο ζήτημα του φιλιατρινού φράγματος. Εσείς το είπατε. Παραδώσαμε το φράγμα 5 χρόνια πριν. Καλά, και είχατε υποσχεθεί και δίκτυα. Είχατε υποσχεθεί φράγμα τότε. Είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουν τα δίκτυα και σήμερα 4 χρόνια λέτε δεν έχει γίνει τίποτα. Απευθυνθείτε γιατί δεν έχει γίνει. Γι' αυτό είπα 8 χρόνια είναι αυτά. Δεν είναι λίγα. Λοιπόν, είναι πολλά 8 χρόνια σε μια περιοχή να μένει πίσω. Μένει πίσω και σε άλλα ζητήματα η περιοχή. Από τις αντιλήψεις που υπάρχουν και στα ζητήματα των υποδομών και στα ζητήματα του χωροταξικού και στα ζητήματα του τουρισμού και στα ζητήματα των δυνατοτήτων της γεωργίας, με σημεία χωρίς ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα στη λογική που έχουμε βάλει εμείς, δηλαδή με φθηνότερα καύσιμα, με φθηνότερο πετρέλαιο, με διαδικασίες μητρώων, με διαδικασίες αγροτών, με όλες αυτές τις διαδικασίες δεν μπορεί να υπάρξει. Και το επόμενο ζήτημα, το ζήτημα της ακρίβειας, όσο απαξιώνεις, γιατί έχουμε τα ζητήματα των εργατών, έχουμε όλες αυτές τις ιστορίες, όσο απαξιώνεις πρωτογενή τομέα και περιφέρεια, η Ελλάδα θα γίνει πολύ χειρότερη. Το δικό σας προσωπικό στοίχημα, γιατί μου είπατε νωρίτερα όλη αυτή η διαδρομή από τον χώρο του συνδικαλισμού στον χώρο της εργασίας, σε όλη αυτή την. Να το πω έτσι, καθημερινότητα της συναναστροφής με τις ανάγκες του χώρου. Προβληματίστηκα πάρα πολύ, αν πρέπει να πω ναι σε μια υποψηφιότητα. Συζήτησα με πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλούς φίλους. Κατέληξα ότι αυτή η εμπειρία που έχω θα έπρεπε να την καταθέσω, δεν θα έπρεπε να πάω σπίτι μου. Αποφάσισα το προηγούμενο διάστημα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, να παραιτηθώ και από τη ΓΕΣΕΕ και από το ΕΝΕΣ. Σε λίγο χρονικό διάστημα σκέφτομαι να εγκαταλείψω και την τραπεζική δουλειά. Είμαι στον τελευταίο χρόνο του εργασιακού βίου, το έχω δηλώσει εδώ πέρα. Το προσωπικό μου στοίχημα είναι ότι μπορώ να καταθέσω τις γνώσεις που είχα μαζί με άλλους ανθρώπους σε μια κοινή προσπάθεια, γιατί έχουμε να δώσουμε στη Μεσσηνία 4 βασικά πράγματα, θα πω εγώ. Ένα στο κομμάτι που έχουμε κάνει με τις μελέτες, τον τρόπο σκέψης και τα χρηματοοικονομικά. Το δεύτερο κομμάτι έχουμε να δώσουμε στη σχέση με τον πρωτογενή τομέα, το πάντρεμα με τον τουρισμό και με αυτές τις συνθήκες και με τις προσωπικές γνώσεις, αλλά και με τις γνώσεις που έχουμε στα τμήματα. Το τρίτο κομμάτι που έχουμε να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε νεολαία, γυναίκες, αθλητισμό και όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να γίνουν με ειδικούς αθλητικούς τουρισμούς και ευρύτερα ζητήματα. Και το τέταρτο κομμάτι είναι να συνεισφέρουμε στο τελικό κομμάτι του πανελλαδικού προγράμματος, στο κομμάτι νοικοκύρεμα, στο κομμάτι οικονομία, στο κομμάτι διαφάνεια, στο κομμάτι δικαιοσύνη που λέμε, γιατί η σημερινή κυβέρνηση, και είναι το τελευταίο που θέλω να πω σε αυτή την προσπάθεια, δεν έχει αυτή τη λογική, αλλά έχει τη λογική του κουκουλώματος, τη λογική της ανάθεσης, τη λογική όλες αυτές τις διαδικασίες. Άρα το προσωπικό στοίχημα είναι ότι μπορώ, είμαι ένας άνθρωπος της κοινωνίας, μεγάλωσα σε αυτή την κοινωνία, αισθάνομαι ακόμα λίγο αγρότης, λίγο παιδί του χωριού, έχω μια ευρύτερη εμπειρία και πιστεύω ότι τέτοιους ανθρώπους τους χρειάζεται η κοινωνία για να μπορέσουν να βοηθήσουν και τους χρειάζεται και το ελληνικό κοινοβούλιο. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να προσφέρω σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι μόνο προσωπικό το στοίχημα, είναι συλλογικό. Το πρώτο στοίχημα είναι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και νομίζω ότι θα αφήσω ένα θετικό αποτύπωμα, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα στις εκλογές. Θα ήθελα προφανώς να είναι νικηφόρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε.